την οποία την απευχόμαστε. Αυτή τη στιγμή, αν μείνουμε σε αυτό το επίπεδο, είμαστε καλά. Προβληματισμό προκαλεί ο ισχυρισμός ιερέας στη Θεσσαλονίκη ότι το παιδί του 4,5 ετών λιποθύμησε στο σχολείο του λόγω μάσκας. Ο πατέρας Ιωάννης εξηγεί στο Σταρ και την Τασούλα Παπα-Νικολάου γιατί διαφωνεί με τη χρήση μάσκας ακόμα και μέσα στην εκκλησία που λειτουργεί. Θέλατε να πάρω το παιδί σας, λέει, λιποθύμησε. Τόσο απλά δηλαδή μου το είπε. Το παιδί όταν λιποθύμησε, λιποθύμησε λόγω μάσκας, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Εκεί το αποδίδεται. Δεν έχει σαν λιποθυμίσει το παιδί μου πουθενά άλλο. Κατά της μάσκας για τα παιδιά είναι ναι, σε αυτό είναι κάθετος. Που... Ο πατέρας Ιωάννης, όπως ακούσατε, είναι κατά της μάσκας τα παιδιά, ειδικά όταν είναι σε μικρή ηλικία. Στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας είπε ότι ο ίδιος τη φορά όταν βρίσκεται σε κλειστούς χώρους. Εξαίρεση η εκκλησία στην οποία λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Στην εκκλησία έξω βάζουν μάσκα. Μέσα δεν επιτρέπω να μπει μάσκα. Γιατί είναι εμπεγμός, δηλαδή παίζει το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο δεν φοράω μάσκα μέσα, ούτως ή άλλως. Αυτό που σας λέω είναι προσωπική μου άποψη, ότι δεν κολλάς μέσα στην εκκλησία ούτε από το Άγιο Ποτήρο. Έχω κοινωνήσει πάρα πολλούς αρρώστους και προκαλώ κιόλας να πάω να κοινωνήσω κάποιον άρρωστο και μετά να κάνω κατάλυση ο ίδιος. Στην εκκλησία σας το λέω ότι είμαι κατά της μάσκας μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να κολλήσεις κάτι μέσα στην εκκλησία. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Σας φοβίζει ο κορονοϊός? Εμένα προσωπικά όχι. Επικοινωνήσαμε με ειδικούς με το ερώτημα αν η μάσκα προκαλεί λιποθυμία. Ακούστε τι μας απάντησαν. Η πιθανότητα να λιποθυμήσει ένα παιδί που φοράει μάσκα είναι ακριβώς η ίδια με την πιθανότητα να λιποθυμήσει ένα παιδί που δεν φοράει μάσκα. Είναι τελείως τυχαίο γεγονός. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που η χρήση μάσκας